Η αποδοκιμασία στους εσώπιους μύθους επιχειρείται άλλοτε με αναφορά στη Θεία Δίκη, άλλοτε με πιστικές υποδείξεις, πιο συχνά όμως με τη διαπίστωση του παραλογισμού του κακού, με τη γελιοποίησή του, καθώς και με τη φιλοσοφική ανατένιση της ζωής. Ίσως ζει κανένας κύριος εδώ. Κάτι θα έχει εκεί μέσα για να φάω. Τι είναι αυτά, μόνο σκουπίδια? Όχι. Φαγητό! Φαγητό! Πολύ ωραία. Ορίστε. Βοήθεια! Βοήθεια, δεν ξέρω μάλλον! Βοήθεια! 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 Πρέπει να πεινάει. Πόσο ειλικρινή είναι τα μωρά. Έλα, γιέ μου, λίγο ακόμα. Σώπασε. Έλα, είσαι καλό παιδί. Πόσο δύσκολα πέρασα. Πάει, τελειώσαμε τα ψάρια. Όχι, πεινάω πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το καλάθι? Α, πρέπει να είναι το φαγητό του ανθρώπου. Ο, είναι ζωντανό! Τέλειο! Οι άνθρωποι ξέρουν να τρώνε καλά. Ω, τέλειο μου φαίνεται. Γαλεμπρός λοιπόν. Δεν γίνεται έτσι. Ah!
τώρα, μόλις τα τέλειωνα. Έλα, μην κλαις, έλα. Άφησε τη γιαγιάκα να δουλέψει λίγο ακόμα. Έλα, σώπασε. Πάμε στο σπίτι να φάμε. Αν δεν σταματήσεις να κλαις, θα σε δώσω στους λύκους. Άκουσες τι είπε η γιαγιούλα? Αν δεν σταματήσεις να κλαις, θα σε δώσω στους λύκους. Ορίστε. Σε ποιους? Κύριε Λύκη, ελάτε από εδώ. Έχουμε ένα μωρό που δεν το θέλουμε. Είναι ένα μωρό που δεν σταματάει να κλαίει. Έλα τώρα, πιες το γάλα σου. Συγγνώμη που σε έκανα να κλαις. Πού είσαι, κύριε Λύκη? Το μωρό μας είναι νόστιμο. Πιες τώρα, έτσι, μπράβο. Θα κάνω υπομονή. Λένε ότι όποιος έχει υπομονή στο τέλος κερδίζει. Γιατί δεν πιάνεις ένα ζώο που είναι μπροστά στα μάτια σου? Δεν χρειάζομαι τον βρώμο τυφλοπόντικα. Περιμένω κάτι πολύ καλύτερο. Α, κάτι καλύτερο? Ναι, είναι λευκό, τρυφερό και χοντρούλικο, κατάλαβες, ε? Καλά, και ποιος θα σου δώσει κάτι τέτοιο, ε? Η γριούλα μέσα σε αυτό το σπίτι. Η γριούλα σε αυτό το σπίτι? Καλά, κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά από τη γριούλα δεν θα πάρεις τίποτα προτού να γίνεις μούμια, να το θυμάσαι. Άντε καιρός να με ταΐσει. Πόσο θα περιμένω επιτέλους? Πρέπει να αποκοιμήθηκα. Να το έρχεται. Τώρα θα έρθει. Ανοιχτό το παράθυρο και το μωρό μόνο του. Τι κακιά γιαγιά που είμαι. Έλα να σου αλλάξω μπάνα, θα νιώσεις καλύτερα. Απόψε δεν κοιμηθείς με τη γιαγιάκα. Πρέπει να προσέχουμε τον κακό Λύκο. Ορίστε. Η μαμά και ο μπαμπάς θα είναι εδώ αύριο μόλις ξυπνήσεις, ε? Έλα, έλα τώρα να δούμε το φεγγάρι. Τι όμορφο. Αναρωτιέμαι τι είναι πιο ωραίο, το φεγγάρι ή τα μαγουλάκια σου. Πάμε τώρα για ύπνο. Αν έρθει κανένας λύκος όσο τι? Κοιμάσαι, θα το φροντίσει η γιαγιά. Τι λέει τώρα? Θα φάει μία ο λύκος και πάρ' τον κάτω. Τι ήταν αυτό? Όνειρο ή πραγματικότητα? Ό,τι κι αν ήταν, ήταν σκληρό. Από
Αποκοιμήθηκες επιτέλους, ε? Πάμε τώρα στο κρεβάτι της γιαγιάς να κοιμηθούμε. Ήταν η ιστορία ενός ανόητου λύκου. Πολύ ανόητος λύκος, έτσι. Απλώς η γριούλα ήταν πιο έξυπνη από αυτόν. Αυτό είναι όλο. Μα μου το έλεγαν και εμένα αυτό όταν ήμουνα μικρούλης. Εμένα μου έλεγαν ότι θα με δώσουν στον μπαμπούλα. Εις τους κακούς θα σε δώσω. Τώρα που το σκέφτομαι, μας έλεγαν πολύ κακά πράγματα όταν ήμασταν μικροί, έτσι δεν είναι? Ναι, και εγώ τα πίστευα, ε. Εγώ φοβόμουν πολύ. Είχα ψυχολογικό, δεν ήθελα να με δώσουν, ε. Θυμηθήκαμε πολλά, έτσι. Ναι. Ο Αίσοπος είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθοποιούς. Αναμφισβήτητος πατέρας του αρχαίου μύθου. Θεωρείται επίσης ο κορυφαίος της λεγόμενης διδακτικής μυθολογίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν έγραψε ούτε μία λέξη, αλλά τους μύθους του τους διηγιόταν προφορικά. Αγκαλιά, στήθια και πλάτες κάνουν έρωτα σαν πρώτα. Στην Πεντέλη, στον Ευρώτα. Παραμύθι, παραμύθι, παπουγή. Και το ρεύμα διάβοηθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη αγαπημένη, βοήθησε και εσύ να γέννη.